η σχέση σας με το ίντερνετ είναι πολύ καλή. Έχετε blogs, έχετε λογαριασμό στο Facebook, γενικώς από τους πολιτικούς που ασχολείστε με το ίντερνετ. Ναι. Είναι το μέλλον της αντιπαράθεσης και της συνεννόησης μεταξύ πολίτη και πολιτικού. Το ΠΑΣΟΚ πρόσφατα έβαλε στο Υπουργείο Εσωτερικών σχολιασμό για την νομοσχέδιά του. Πώς το κρίνετε αυτό? Εγώ, είδατε, σε συνέχεια της προηγουμένης ερωτήσεως, εγώ αν και έχω πολύ μεγάλη τηλεοπτική προβολή, θα μπορώ να μην ασχολούμαι καθόλου με το διαδίκτυο. Ναι. Γιατί ακόμα το διαδίκτυο δεν έχει τόσο μεγάλη επιρροή στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Οπότε προσπαθώ, δεν είμαι ακόμα τόσο καλό όσο λέτε, προσπαθώ να επιμεληθώ και του τελευταίου μήνε έχω πει μπορώ περισσότερο μέσα, γιατί εκτιμώ ότι το διαδίκτυο είναι ένα πολύ πιο δημοκρατικό μέσο από τα παραδοσιακά μέσα που χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια για να υπάρξουν. Και πιστεύω ότι το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει το μέλλον για τη δυτική δημοκρατία. Η δυτική δημοκρατία οφείλει να ξεπεράσει την φάση της μηδιοκρατίας και να πάει σε μια πιο άμεση μορφή δημοκρατία. Αυτό ίσως να γίνει μέσω του διαδικτύου. Εάν το καταφέρουμε, θα γράψουμε ιστορία. Όσον αφορά το θέμα με τα ίμια, επειδή είδα μια εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα, πιστεύετε ότι ο κύριος Πάγκαλος, σαν υπουργός τοπικής κυβέρνησης, δεδομένου ότι είναι αντιπρόεδρος σήμερα, θα έπρεπε ίσως να απολογηθεί για εκείνη την εποχή? Ο κ. Πάγκαλος είναι ένας εξαιρετικά ευφυής άνθρωπος. Από τους πιο ευφυείς που έχω γνωρίσει μέχρι σήμερα. Ο οποίος όμως, κατά τη δική μου εκτίμηση, βαραίνεται με δύο τεράστια σφάλματα σε εξωτερική πολιτική της χώρας. Τρία. Το ένα είναι η πολύ λαθασμένη διαχείριση του θέματος των σωσκοπίων. Όπως ο ίδιος παραδέχθηκε, ποτέ δεν πίστεψε το όνομα της Μακεδονίας, σημαντικό θέμα, άρα ποτέ δεν το πολέμησε. Το δεύτερο έχει να κάνει με την περίπτωση του Τσαλάν και το τρίτο έχει να κάνει με την κυκλοφορία. Και στα τρία υπάρχει η εμπλοκή του Θεοδόρου Παγκάλου. Αυτά είναι θέματα σοβαρά. Όμως, στη δημοκρατία τελικός κριτής δεν είμαι εγώ ή εσείς, είναι ο ελληνικός λαός. Φοντάζομαι και ο Σπάγκαλος είναι ένας άνθρωπος που ψηφίζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνεχώς και αδιαλείπτος και σήμερα έχει καταφέρει να έχει μια πάρα πολύ πιθανή θέση ως λοιπόν συνέβησης. Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Εγώ δεν θα τον ψήφιζα. Άλλοι όμως τον ψηφίζουν. Τελικά το θέμα Ψινάκη έκανε καλό ή κακό στο κόμμα? Αδιάφορο. Ούτε καλό ούτε κακό. Εάν κατέβαινε υποψήφιος και είχαμε εκλογικό αποτέλεσμα, θα μπορούσα να σου πω αν έκανε καλό ή αν έκανε κακό, αναλόγως του αποτελέσματος. Στην προκειμένη περίπτωση, ένα θέμα που προέκυψε την πρώτη με δεύτερη εβδομάδα της προεκλογικής περίοδου, όταν φτάσαμε σε εκλογές, είχε ήδη ξεχαστεί. Πάντως έδειξε με την τακτική του αυτή ο κ. Καρατζαφέρης ότι απέδωσε. Δηλαδή, ο Ανατολάκης εξελέγει βουλευτή στη Β' Πειραιώς. Νομίζω ότι ο κ. Ψινάκης δεν είχε τέτοια δηλαδή, δεν εκλέγει αυτή την Νόπη, αν ρωτάτε. Όχι. Είναι δηλαδή σωστή αυτή η τακτική, αυτό είναι που θέλω να ρωτήσω. Γιατί να βάζει πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με πολιτική. Τι θα πει αυτό? Από τους 300 βουλευτές πώς έχουν σχέση με την πολιτική? Εννοούμε δηλαδή να είναι αθλητές. Και γιατί στη δημοκρατία αποκλείονται οι αθλητές ή οι σόου? Όχι, φυσικά δεν αποκλείονται. Οι δημοσιογράφοι ή οι τραγουδιστές. Η δημοκρατία για όλους, αυτή είναι η λογική της. Κανείς δεν αποκλείεται. Όλοι οφείλουν να συμμετέχουν στην δημοκρατία και όλοι έχουν θέση στην δημοκρατία. Δεν το αντιλαμβάνομαι καθόλου έτσι. Οπότε το κ. Ψινάκη είναι ένα θέμα μόνο και μόνο διότι το συγκεκριμένο πολιτικό προφίλ του ανθρώπου ενδεχομένως ενοχλούσε κάποιους. Ναι. Βλέποντάς με μια χρονική απόσταση. Ίσως και αντιδράσεις ήταν υπερβολικές και ειδικές. Επομένως είχε δίκιο ο κ. Καρατζαφέρης που έλεγε ότι ο χρόνος επόασης. Ναι, νομίζω ότι σε μακροχρόνια λογική τέτοιου είδους κινήσεις είναι πάντα θετικές. Υπό την έννοια, το τεκμηριώσω λίγο, ότι καλώς ο παραδόσης χάρη εμένα, όταν θα μιλήσει για τα Σκόπια, θα με ακούσει ένα συγκεκριμένο κοινό. Ένα άνθρωπο σαν τον κ. Ψινάκη θα ακούσει τον άνθρωπο που έδωσε να ακούω ποτέ. Εάν μπορώ να προσθέσω αυτούς τους ανθρώπους σε αυτού που θα ήταν έτοιμοι άνθρωποι να αποσυμπάσχει να μην αναγνωριστεί το Σκόπιο Μακεδονία, αυτό είναι θετικό για τον αγώνα που κάνει. Δεν είναι αρνητικό. Δηλαδή ο καθένας έχει το ρόλο του στην Βουλή. Ναι. Αυτό είναι σαν λέγον. Εάν υπάρχει σύμπτωση στις πολιτικές θέσεις, αυτό το μίσο τελικά. Ναι. Δεν είναι ποιο είναι ή ποιο είναι επάγγελμά του. Σημασία αυτό που τελικά πρέπει να το κριτήριο είναι αν υπάρχει σύμπτωση στις πολιτικές θέσεις. Είδαμε στη Βουλή στο ξεκίνημα ένα δυναμικό ξεκίνημα των βουλευτών του ΛΑΟΣ. Κλείνοντας τη συνέντευξη, θα θέλαμε να πείτε στους αναγνώστες και σε όσους βλέπουν τη συνέντευξη τι θα κάνετε εσείς στη Βουλή από εδώ και πέρα, σαν κοινοβουλευτική ομάδα, πώς θα δράσετε απέναντι στο ΠΑΣΟΚ ή και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ίσως. Νομίζω ότι αυτές οι πρώτες μέρες στη Βουλή απέδειξαν αυτό που λέγαμε και κάποιοι μας χαρακτήριζαν αλαζόνες, ότι ο ρόλος του Λαϊκού Ορθόδοξου Αγιαρμού στο νέο κοινοβούλιο είναι σχεδόν ο ρόλος της χρηματικής αντιπολιτεύσεως. Το λέω διότι η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας κατά τη ζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων ήταν αποκαρδιωτική. Ο κ. Καραμαλής δέσμευσε τη Νέα Δημοκρατία σε μια πολιτική παράδοση του ΠΑΣΟΚ, αρνήθηκε να δευτερολογήσει. Πλην του κ. Μαϊμαράκη δεν είδα κάποιον άλλο, ίσως και λίγο του κ. Σαμαρά, να μπορεί να αντιτάσσει κάπως μια σχετική αντίθεση του ΠΑΣΟΚ.
Καταρχήν, νομίζω ότι αν το δούμε σε διαφορά πολιτικών θέσεων, το μόνο κόμμα που μπορεί πραγματικά αντιπολιτευτεί το Πασόκ, του μετανάστε που τα δώσουν και ψήφου στα Σκόπια, είναι ο Λαϊκός Δημοσιεύμος. Αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι εμείς οι 15, όσο μπορούμε, από την καθοδήγηση του Γιώργου Καρατζαφέρη πάντα, να κάνουμε αυτή τη δουλειά όσο μπορούμε καλύτερα. Τόσο αφορά εμένα, αυτό θέλω να προσθέσω σε όλα αυτά και να έχω μια όσο είναι πιο συνεχή ενημέρωση των ψηφοφόρων μέσω διαδικτύου για ό,τι κάνω στη Βουλή. Γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό οι πολίτες να μπορούν να ξέρουν αυτός προς τον οποίο εμπιστεύτηκαν την ψήφο τους τι ακριβώς κάνει μαζί. Δηλαδή θα δεχτείτε έλεγχο. Θέλω να δέχομαι έλεγχο επί καθημερινής βάσης, όπως το δέχεται την περασμένη φορά. Η λογοδοσία είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Εγώ τον έλεγχο το δέχομαι με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Σίγουρα κάνουμε λάθη και σίγουρα θα κάνουμε. Κάτι που ξέχασα να ρωτήσω για να κλείσουμε. Στα πανεπιστήμια τον τελευταίο χρόνο γίνεται μια έντονη προσπάθεια προώθησης του Ισλάμ από αναρχοαριστερές οργανώσεις με αυτοκόλλητα, αφίσες, προσκλήσεις. Θα κάνει και συνέδριο τώρα που να είναι στην Αθήνα, όχι συγκεκριμένη, αλλά γενικά υπάρχει μια τάση να φτιάξουμε τζαμί, να τους δώσουμε δικαιώματα. Τι θα γίνει με όλα αυτά. Είναι σαφές ότι η αριστερά στην Ελλάδα είναι σφόδρα αντιχριστιανική και σφόδρα φιλοϊσλαμική. Αυτό συμβαίνει για τον ίδιο ακριβώ λόγο. Γιατί κατά βάση είναι αντεθνική. Ναι. Και επειδή μισεί το έθνος, αντιλαμβάνει ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία, ένα πυλώνα που κρατάει το έθνος ισχυρό και άλλο θέλει να το χτυπήσει. Και αντιλαμβάνει ότι η επέλαση του Ισλάμ δεν ξέρει αν φτιάχνει το Κοράνι, α πούμε το Αλλάχ Ακμπάρ. Αλλά καταλαβαίνει ότι αυτή η επέλαση πλήττει του εθνικού μα δεσμού. Άρα το κίνητρό του είναι κατά βάση η αντεθνική του ιδεολογία. Είναι φαινόμενο που θα ενταθούν στο μέλλον. Ελπίζω ότι ο ελληνικό λαό θα αντιδράσει. Δεν πρέπει να προστατευτούν οι φοιτητές που είναι υποχρεωμένοι να μπαίνουν στα πανεπιστήμια τους να βλέπουν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, με ποιο τρόπο ακριβώς. Με κάποιο τρόπο πολιτικό, γιατί είμαι σίγουρος ότι αν κάποιο. Από ό,τι θυμάμαι, εσείς ρωτήσατε τον κ. Καραμαλή για το άσυλο. Ναι. Και είπε ο κ. Καραμαλής ότι θα πρέπει να καταργηθεί το άσυλο. Α, το είπα αυτό, είχε παραιτηθεί ο Επομένως, δεν το ρωτήσατε γιατί δεν το κατήρισε ο Πρωθυπουργός για να μπορούμε να ρωτήσουμε τους φοιτητές. Ναι, επομένως το θέμα δεν είναι μόνο το άσυλο, αλλά τι πρέπει να γίνει, γιατί λέμε για προστασία δικαιωμάτων. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να ενημερώνουμε όσο μπορούμε στον κόσμο και να δίνουμε πολιτικές μάχες. Οι πολιτικές μάχες θα, λογικά, ιστορικά μιλώντας, θα ενεργοποιήσουν τα αντανακλαστικά των πολιτών και αυτοί οι πολιτικοί επαστημοί θα αντιδράσουν σε αυτή την αποεθνικοποίηση της Ελλάδας. Πώς θα γίνει αυτό όταν δέρουμε, ας πούμε, τους φοιτητές της ΦΟΣ που πάνε να μοιράσουν φυλάδια. Επανερχόμαστε στο θέμα του ασύλου. Όσο υπάρχει το πανεπιστημιακό άσυλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε πανεπιστημιακές ομάδες να μπουν στο πανεπιστήμιο, γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε στους δικούς μας φοιτητές πάρτε ρόπαλα και παίξτε ξύλο. Είναι αυτή η διακοπή των, είναι η δουλειά του δικού μας πολιτικού αγώνα. Είμαστε κατά της βίας, ως γνωστό. Εντάξει. Πιστεύω ότι καλυφθήκαμε εμείς. Αν έχετε να πείτε κάτι επιπλέον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω απλώς να συμβουλεύσω ότι να κλείσουμε την εντεταμένη προεκλογική περίοδο. Εγώ δεν θέλω κανένα να μένει εκτός της φάλαγγος, η οποία συνασπίζεται για να περισσώσει την πατρίδα. Και υπό την έννοια αυτή, όλοι έχουμε ρόλο σε αυτή τη φάλαγγα, ασχέτως τι μπορεί να λέγαμε στο παρελθόν. Αν θα μου επιτρέπατε μια μικρή έτσι συμβουλή, ως μεγαλύτερο, ως έναν νεότερο, όχι ως βουλευτής, ως έναν πολίτη, είναι ότι στην επόμενη προεκλογική περίοδο θα ήταν πολύ καλύτερο, όχι για το Χελλάς Ορθόδοξο μόνο, αλλά για όλους τους bloggers, όπως γίνεται στην Αμερική, να δηλώνουν το προτέρων και ακόμα υποστηρίζουν. Αυτό δημιουργεί μεγάλη έντιμη στάση μεταξύ μας. Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα οι Έλληνες είναι όριμοι για κάτι τέτοιο, γιατί άλλο Αμερική, άλλο Ελλάδα. Θα τους οριμάσουμε εμείς, αυτή είναι η δουλειά μας. Η όλη δουλειά που κάνουμε στην διαδίκτυα, στην Βουλή, στην πολιτική, στον δρόμο, στους αγώνες, παντού, είναι για να οριμάσουμε. Έχει έρθει η ώρα. Όταν είναι ξεκάθαρο ότι υποστηρίζεις και δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις και υπάρχει μια κουβέντα παράπονα. Αντικειμενικότητα στην πολιτική δεν υπάρχει. Είναι κάτω από το μεσαίο χώρο. Είναι μια επικοινωνιακή φούσκα. Όλοι έχουμε μια θέση. Καλό είναι αυτή η θέση να είναι γνωστή εκ των προτέρων, ώστε ο καθένας να μπορεί να αξιοποιεί ανάλογα την πληροφορία που δέχεται. Κύριε Γεωργιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.